το Mi 109 είναι ένα από τα βασικά πυροβόλα του στρατού ξηράς και χρησιμοποιείται από μοίρες μέσου πυροβολικού. Η εκπαίδευση με πραγματικά πυρά αποτελεί το επιστέγασμα της εκπαίδευσης μιας μονάδας και ταυτόχρονα δοκιμάζει το προσωπικό υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Για τους πεζοναύτες της 32 ταξιαρχίας πεζοναυτών, η ρεαλιστική εκπαίδευση αποτελεί μόνιμη επιδίωξη. 2.47 εδώ, 2.40. Διαβίβαστε από το Λίβολη. Τα πυροβόλα των πεζοναυτών ανοίγουν πυρ. Πρόκειται για την πλέον ισχυρή μονάδα υποστήριξης που έχει ως κύρια αποστολή την παροχή έγκυρων και εύστοχων πυρών σε μονάδες της 32 ταξιαρχίας πεζοναυτών που ειδικεύονται σε αμφίβιες αποβατικές ενέργειες. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υποστήριξη στα φύλια τμήματα. Τα μέσα μας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και το προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο να εκτελέσει την αποστολή του. Την ημέρα που βρεθήκαμε στο πεδίο βολής, ένας σουλαμός δύο πυροβόλων βρισκόταν σε ανάπτυξη, έτοιμος μαζί με το προσωπικό του να παρέχει βλήματα εναντίον εχθρικών στόχων κατόπιν σχετικού αιτήματος πύρων υποστηρίξεως. Δεύτερο έτοιμο! Σουλαμός έτοιμο! Τα πυροβόλα Mi 109 της 32 ταξιαρχίας αποτελούν την ισχυρή γροθιά των πεζοναυτών, αφού είναι σε θέση να καταστρέψουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις. Στις θέσεις που βρίσκονται ταγμένα τα πυροβόλα Mi 109, οι πυροβολητές πεζοναύτες που αποτελούνται τόσο από στελέχη όσο και οπλίτες θητείας έχουν συγκεντρώσει τα πυρομαχικά των 155 χιλιοστών για τη βολή. 2.47 εδώ, 2.40. Διαβίβαση αποστολή βολής. Στο κέντρο διευθύνσεως πύρωσης πυροβολαρχίας μεταφέρονται όλα τα δεδομένα για τη στοχοποίηση εχθρικών θέσεων. Με την έναρξη της ασκήσεως διαταχθήκαμε να αναπτυχθούμε στο χώρο τάξης πυροβολαρχίας με αποστολή να παρέχουμε ισχυρά και ακριβή πυρά εποφελίας των φύλιων δυνάμεων που εκτελούν επιθετικές ενέργειες συνεργασία με Αμερικανούς και Γάλλους πεζοναύτες. Η κινητικότητα και ευκινησία που διαθέτουν τα πυροβόλα Mi 109 των 155 χιλιοστών παρέχουν στους πεζοναύτες ένα ιδανικό όπλο με μεγάλη ισχύ πυρός.